Διανύουμε χρονιά πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων. Δημοτικές, περιφερειακές, ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές όποτε και αν γίνουν μέσα στον επόμενο χρόνο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καλείται να δώσει αυτή τη μάχη με ενιαίο πολιτικό πλαίσιο. Μιας και στο κέντρο της αντιπαράθεσης εκ των πραγμάτων θα βρεθούν μεγάλα πολιτικά ζητήματα όπως είναι οι εξελίξεις για την πορεία της καπιταλιστικής οικονομίας και ανάπτυξη της χώρας. Σε συνδυασμό με τις αντιπαραθέσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπεριαλιστικών κέντρων που μένονται στην περιοχή μας. Σήμερα, ο Δήμος Αλεξάνδρειας και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το πολιτικό προσωπικό που τους τελεχώνει συμμετέχουν ενεργά όχι μόνο στην υλοποίηση αλλά και στο σχεδιασμό της ανάπτυξης για τις ανάγκες του κεφαλαίου. Για αυτές τις ανάγκες σχεδιάστηκαν οι αναδιαρθρώσεις όλα αυτά τα χρόνια στην τοπική διοίκηση και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο πέρασμα της αντιλαϊκής πολιτικής που εντάθηκε με τα μνημόνια διαρκείας. Είδαμε περικοπές στη χρηματοδότηση του Δήμου έως και 60% με τις ανάγκες των δημοτών να περνάνε σε δεύτερη μοίρα, να διαχειρίζονται την ανεργία και την φτώχεια. Μέσα από τα προγράμματα ελαστικών μορφών εργασίας, οκτάμινα και συμβάσεις χωρίς δικαιώματα. Το ξεκλείδισμα των αγροτών μας με απαξίωση δυναμικών καλλιεργειών, των οποίων κατέχουμε την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα παραγωγής τους. Ενώ θα αναφερθώ στο αξιόλογο παράδειγμα αυτών των ζαχαρότευλων, όπου με την υποβάθμιση και τη συρρήκνωση της καλλιέργειας, καθώς και με το κλείσιμο της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, καταδικάστηκε σε αφανισμό μια ολόκληρη αλυσίδα παραγωγής. Επίσης, μέσα από την καθημερινότητά μας διαφαίνεται και η εικόνα της κρίσης στον κόσμο του εμπορίου. Να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο ζωής για μια κοινωνία όπου η σημερινή γενιά θα ζει αξιοπρεπώς. Μέσα σε όλα αυτά, σαν λαϊκή συσπήρωση, δεν αγνοούμε φυσικά και τις σημαντικές εξελίξεις στην περιοχή μας, που συνδέονται με τους εμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, τις ευρωατλαντικές επιλογές της αστικής τάξης και την αναπτυσσόμενη φυσικά κόντρα μεταξύ ΝΑΤΟ, Ρωσίας, Κίνας και εδώ αναφορικά θα υπενθυμίσω το εμπάργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία που είχε επισήμιο αντίκτυπο στον αγροτικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής. Σχεδιασμοί που επιτάχυναν και τη συμφωνία των Ρωσίων. Η κάλυψη άπορη του Δήμου. Η θέση της λαϊκής εισπύρωσης είναι ότι η υγεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό και πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά, δημόσια και δωρεάν σε όλο το έδρος, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Με επαγκάλυψη του Κέντρου Υγείας της Αλεξάνδρειας λόγω ελλείψεων από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και η απέτηση σύγχρονων υποδομών που να καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών. Να ενισχυθούν οι δομές, όπως το βοήθεια στο σπίτι, που βρίσκεται στο πλευρό των ανήπορων συνδημοτών μας. Και επίσης, σε όλες τις δημοτικές ενότητες και τα χωριά του Δήμου, τακτική επίσκεψη γιατρών για την εξυπηρέτηση του συνόλου των πολιτών ως προς το υπέρτατο αγαθό αυτό της υγείας. Παιδεία, παιδική σταθμή και σχολεία του Δήμου. Από τις βασικές θέσεις μας είναι να μην μείνει κανένα παιδί εκτός παιδικών σταθμών, να δημιουργηθούν με κατάλληλες ενέργειες και διαδικασίες νέοι παιδικοί σταθμοί και να στελεχωθούν με το απαραίτητο προσωπικό. Θα παλέψουμε για τη στελέχωση με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό όλων των προνοιακών δομών για το παιδί, τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία. Κατά αντιμετώπιση των προβλημάτων που ενδεχομένα θα εντοπιστούν. Δρομολόγηση αντισεισμικής μελέτης και θωράκισης λόγω παλαιότητας πολλών σχολιακών εγκαταστάσεων του Δήμου. Ενίσχυση των σχολείων με βιβλιοθήκες, εργαστηριακό εξοπλισμό με και εγκαταστάσεις, διαμορφωτικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για την αντιμετώπιση και λύση κάθε προβλήματος που αναγγείλει. Ίδρυυση και αποχέτευση στον Δήμο. Το νερό πρέπει να υπάρχει ως δημόσιο αγαθό και να παρέχεται στους δημότες άφθονο,
με άριστη ποιότητα. Για τη λαϊκή συσπήρωση δεν αποτελεί εμπόρευμα. Και γι' αυτό απαιτούμε και διεκδικούμε πόσιμο νερό για όλους. Από άκρη σε άκρη στον Δήμο και χωρίς χαράτσια. Να αξιοποιηθούν επιτέλους οι πηγές αξού και έξι βρυσών. Να βγουν από τα σιρτάρια ή να εκπονηθούν νέες μελέτες για τη μεταφορά πόσιμου νερού σε όλους τους δημότες. Αντικατάσταση του απαρχαιωμένου δικτύου όπου χρειάζεται και επιβάλλεται. Τέλος, για το ζήτημα του αποχετευτικού, να πραγματοποιηθεί επιτέλους μια ολοκληρωμένη μελέτη και να υλοποιηθεί στο σύνολο της περιοχής, προς όφελος των πολιτών. Εν έτη 2019 και δεν υπάρχει σχέδιο για τα χωριά του Δήμου. Ένα σχέδιο μελέτη που θα καλύπτει την διαφυγή των όμβριων υδάτων και θα διαχωρίζει το αποχετευτικό δίκτυο των ακαθάρτων. Για παράδειγμα, το αποχετευτικό της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης θα έπρεπε να είναι κατασκευασμένο και σε λειτουργία εδώ και χρόνια. Η ευθύνη για το ότι δεν υπάρχει το έργο αυτό ακόμα βαραίνει όλους όσους ήταν στην τοπική διοίκηση αλλά και τις κυβερνήσεις που τέτοια έργα, επειδή ακριβώς δεν αφορούν την κερδοφορία του κεφαλαίου, δεν τα θεωρούν επιλέξιμα. Σημαντικότητα στον τομέα αυτό. Είμαστε Δήμος χωρίς περιβαλλοντική ευαισθησία. Αναρωτιέμαι. Γιατί δεν πραγματοποιείται ανακύκλωση και οι μπλε κάτι χρησιμοποιούνται για απορρίμματα. Καθαρές κουβέντες και καθαρό πρόγραμμα. Για μια πάγια και διαρκή ανάγκη που συνδέεται με την υγεία των δημοτών. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην υγειονομική βόμβα που υπάρχει στο Δήμο μας με την ονομασία ΣΜΑ. Δηλαδή το σημείο μεταφόρτωσης απορριμμάτων που μοιάζει και αχωματερή και είναι δύο βήματα έξω από την πόλη. Όλοι το γνωρίζουμε το θέμα. Με τις φωτιές που προέκυψαν το προηγούμενο διάστημα, τις τοξίνες που εισέπνευσαν οι πολίτες και τον κίνδυνο της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα. Και για χρέη προς το Δήμο, όπως έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σιωπηλά έχει αποδεχθεί η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Κανένα χωράφι, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Σαν λαϊκοί φωνάξουν ότι υπάρχει λαϊκή λύση και διέξοδος. Υπάρχει άλλος δρόμος πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής επιλογής. Έτσι και εμείς λοιπόν, ως λαϊκή συσπήρωση καλούμε τους πολίτες της Αλεξάνδρειας να τολμήσουν τώρα και να συσπηρωθούν να παλέψουν μαζί μας, πέρα από την πολιτική τους τοποθέτηση και χωρίς προκαταλήψεις, ώστε να δώσουν δύναμη στην ίδια τους την δύναμη και να αποκτήσει νόημα ο αγώνας τους που θα βάζει σε προτεραιότητα τις ανάγκες και το μέλλον τους. Αυτός είναι ο δρόμος διεκδίκησης που θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σε αυτές τις πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις, ο λαός έχει πλέον την πείρα να κάνει τη σωστή επιλογή με ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σε ευρωεκλογές και εθνικές εκλογές και την στήριξη των ψηφοδελτίων της λαϊκής συσπήρωσης με το κόκκινο γαρίφαλο στους Δήμους και τις περιφέρειες. Σας ευχαριστώ πολύ, καλό αγώνα και η δύναμή μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που εμπιστεύτηκαν στο Κομμουνιστικό Κόμμα, δηλαδή, που εμπιστεύτηκε τη θέση του υποψήφιου δήμαρχου δύο φορές στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις για την τοπική διοίκηση. Ελπίζω να μην διέψευσα τις προσδοκίες αυτών που με εμπιστεύτηκαν. Ελπίζω τον πύχη να τον έβαλα στο σωστό σημείο. Ελπίζω αυτοί που θα πούνε επόμενα να πάρουν τον πύχη να το βάλουν λίγο ψηλότερα. Αυτό άλλωστε πιστεύω ότι αυτό το βήμα εδώ κάθε φορά πιο ψηλά αυτό επιτάσσει και επιβάλλει οι ανάγκες, οι σύγχρονες ανάγκες του λαού μας. Ενός λαού που δεινοπαθεί αυτές τις μέρες της κρίσης, ενός λαού που διαψεύστηκε ικθρά και προδόθηκαν οι ελπίδες του από κυβερνήσεις δίθεν αριστερές που δεν ανταποκρίθηκαν σε τίποτα
σε όλα αυτά που υποσχέθηκα. Έχουμε κάποιες στιγμές μπροστά μας δύο δρόμους να επιλέξουμε. Το δρόμο να υπηρετήσουμε τον άνθρωπο, το δημότη, το συνδημότη μας και το δρόμο να αντιμετωπίσουμε κάποιες καταστάσεις σαν το τσιφλίκι μας. Μην γελιόμαστε. Κάποιες παρατάξεις αντιμετωπίζουν τον τόπο μας, τον κόσμο μας σαν το τσιφλίκι τους. Να τον έμονται, να τον αγωνίζουν. Και κάποιοι αγωνιστικά παλεύουν να βελτιώσουν τους όρους κόντρα στο ρεύμα και τις συνθήκες που βιώνουν όλοι. Ας ελπίσουμε ότι πάντα εμείς θα είμαστε με τον άνθρωπο. Γιατί αυτό τα αποδεικνύουμε συνεχώς. Γιατί είναι ο άνθρωπος εκείνος που μετράει για μας. Και είναι άπειρες οι δυνατότητες να το δει κανείς. Θέλετε ένα παράδειγμα από τις προσεχείς εκλογές. Από τα 5 ψηφοδέλτια που εμφανίζονται, έχουμε το ένα το δικό μας και τα 4 συνασπισμένα τα αστικά απέναντι. Τώρα, το τι μίξεις, αιμομιξίες, ο ένας φεύγει, ο άλλος έρχεται, τι μπερδέματα γίνονται, αυτό θα τα ανακαλύψετε στην πορεία και στη συνέχεια θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας. Δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω απαριθμώντας μια σειρά ζητήματα που βάλαμε στο χρονικό διάστημα που είχα την τιμή να ασκώ την αντιπολίτευση στο Δήμο. Υπάρχουν προβλήματα πάρα πολλά. Το βασικό είναι για μένα και την παράταξη να θωρακιστεί αντισεισμικά η περιοχή. Τα κτίρια όλα πρέπει να ελεγχθούν από μηχανικούς. Σχολεία, δημόσια κτίρια, νοσοκομεία πρέπει να τα κοιτάξουμε γιατί θα γίνει ένα σεισμός και αλλημονόμαστε. Δεύτερον, πρέπει να πλημμυρικά έργα. Με προβληματίζει πολλά κανάλια που γίνονται χωματερές. Θα πλημμυρίσουμε και θα πλημμύρουμε όλοι μαζί. Είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα, τα πράγματα αυτά. Πρέπει η πολιτεία να κοιτάξει τους νέους. Γιατί πολλοί φεύγουν, σπουδάζουν εδώ, σπουδάζουν, μεγαλώνουν και φεύγουν μετανάστες. Πρέπει να βρουν δουλειά οι άνθρωποι. Γιατί χωρίς δουλειά υπάρχει φτώχεια, εγκρίνεια και θα έχουν προβλήματα χειρότερα όσο περνάνε τα χρόνια. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο, που είπε και ο Χρήστος νωρίτερα. Το μετανάστη, έρχονται άνθρωποι και πνίγονται στη Μεσόγειο θάλασσα, στο Αιγαίο Πέλαγος. Και υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν δεν το ξέρουν. Αυτοί οι άνθρωποι ξεριζώθηκαν από εκεί, όχι επειδή ήθελαν, οι Μπρέλισσες τους ξεριζώσαν για να κάνουν τα παιχνίδια τους στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι έρχονται ξυπόλοιποι, φτωχοί, δυστυχισμένοι, να δουν την τύχη τους. Εμείς είμαστε κοντά τους και λέμε να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε τους ανθρώπους, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Γιατί είναι και αυτοί οι άνθρωποι και κανένας δεν φεύγει από τον τόπο του από καλό. Πολλοί φεύγουν από προβλήματα. Δεν μπορούν πάλι να εκμεταλλευτούν τους ομαρτέμπορους και αυτούς που τους εκμεταλλεύονται εκεί πέρα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι στο βωμό, το κέρδος θα δίνουν όλα.